Γεια σας φίλοι, Χριστούγεννα σήμερα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Είπα να φτιάξω ένα βίντεο με θέμα πρώτα τους μηχανισμούς και μετά να σας δείξω κάποιες σιλικόνες που είχα σε ένα προηγούμενο βίντεο και είχα πει πώς μπορούμε να τους αρρύψουμε σε λιμάνια. Λοιπόν, μηχανισμοί, θα ξεκινήσω. Πολλοί ρωτάνε τι μηχανισμό να αγοράσουν για spinning, να είναι γρήγορος, να είναι αργός, να είναι με πολλά φρένα ή με λίγα φρένα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ένας μηχανισμός spinning καλός είναι μέχρι 5 προς 1 ταχύτητα, από 4,5 5 προς 1 βαριά μέχρι 6. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί άμα θέλω να ψαρέψω λαβράκια, από ό,τι ξέρετε πιο πολύ, και όσοι δεν ξέρετε, αυτά θέλουν αργή ανάκτηση. Ό,τι τεχνητό και να δουλέψω, θέλει να το δουλεύω αργά. Οπότε, αν πάρω ένα μηχανισμό με 6 προς 1 ταχύτητα, θα είναι γρήγορος. Πολύ γρήγορος για αυτή τη δουλειά που θα κάνω. Οπότε, θα παιδευτώ να τα ψαρέψω αυτά τα ψάρια. Οι 6 προς 1 μηχανισμοί είναι για καλή για top water τεχνητά που θέλουν γρήγορη ανάκτηση, να πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Για ψάρια σε στήλ μαγιάτικα, καμία λίτσα, τα ναγοφάρι που θέλει μεγάλη ταχύτητα. Αν και τα ναγοφάρι και σε πιο μικρή βαράνε. Λοιπόν, καλύτερη είναι 5 προς 1. Γιατί, θα δείξω και ένα τεχνητό μικρό. Εδώ. Ας πούμε θέλω να ψαρέψω με ένα κλασικό ραπάλα. Έτσι, μικρό 13. Αυτό το τεχνητό, σε αργή ανάκτηση, όπως και άλλα τεχνητά, δουλεύει πάρα πολύ καλά. Με ένα πολύ γρήγορο μηχανισμό, δεν θα μπορέσω να δουλέψω σωστά. Θέλω να μαζεύω πάρα πολύ αργά και θα χάσω το αριθμό μαζέματος. Με έναν πιο αργό μηχανισμό θα κάνω τη δουλειά μου. Για popper, στυλ αυτό ας πούμε popper, αυτό και με πολύ γρήγορο μηχανισμό θα μην κάνει τη δουλειά μου. Οπότε, θα πρέπει να διαλέξουμε το μηχανισμό ανάλογα με τα ψάρια που θα θέλουμε να πιάσουμε εμείς. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούμε και δύο μηχανισμούς, δηλαδή σε δύο καλάμια να βάλουμε δύο μηχανισμούς. Δεν χρειάζεται πάντα να βλέπουμε τα νούμερα ότι είναι πολύ γρήγορος ή είναι καλός για μένα. Εξαρτάται τι θέλουμε. Αν ψαρεύουμε σιλικόνες για λούτσους ή για λαβράκια και αυτά θέλουν αργή ανάκτηση, θα μας χρειαστεί ένας πιο αργός μηχανισμός. Όχι πολύ αργός, αλλά πιο αργός. Και ένα ακόμα παράδειγμα. Ψαρεύουμε μεγάλα μήνου, jerk μήνου, jerk bite. 19, μωμότι, αγάμι ή οτιδήποτε είναι μεγάλο. Αυτά θα έχετε παρατηρήσει ότι σε λούτσους ας πούμε θέλουν παύσεις. Δεν υπάρχει λόγος να πάρω έναν πολύ γρήγορο μηχανισμό που μαζεύει πάρα πολύ γρήγορα και να κάνω παύση. Θα χαλάσω όλη την πλεύση αυτού του τεχνητού. Με έναν πιο αργό μηχανισμό θα μαζέψω, θα χτυπήσω το καλάμι 2-3 φορές, θα κάνω την παύση, θα κατεβεί αυτό όσο χρειάζεται, θα ξαναμαζέψω. Όλα είναι θέμα συνοχής κάποιων πραγμάτων, να ταιριάζουν μεταξύ τους δηλαδή. Το χέρι μαζί με το τίναγμα. Αν μαζεύει πολύ γρήγορα και τεινάζω, δεν θα κάνω σωστά τη δουλειά. Αυτά τα λίγα για την ταχύτητα του μηχανισμού. Λοιπόν, μετά πάμε στο άλλο κομμάτι, τα φρένα. Όλοι έχουν φαγωθεί να πάρουν μηχανισμό με πολλά φρένα, να έχει 10-20 κιλά φρένα. Λέει ότι θα είναι καλύτερος. Σκεφτείτε το πιο απλό πράγμα. Έχετε δοκιμάσει ποτέ να σηκώσετε με τη μύτη του καλαμιού εδώ πέρα φορτίο 5 κιλών? Θα μπορέσετε να το κάνετε? Και αν μπορέσετε θα το κάνετε πάρα πολύ αργά. Δοκιμάστε με κανονικό ρυθμό τραβώντας να σηκώσετε 5 κιλά. Το πιο πιθανό είναι να σπάσει το καλάμι. Γιατί το λέω αυτό? Ένας μηχανισμός όταν γράφει πάνω 5 κιλά φρένο, σημαίνει ότι στο τέρμα σφιχτό, αν είναι τέρμα σφιγμένος, σχεδόν, μετά τα 5 θα αρχίσει να γεννάει το τύμπανο όταν θα τραβήξει 5 κιλά. Αλλά αυτά τα 5 κιλά εκτός νερού. Γιατί μέσα στο νερό τα 5 κιλά γίνονται 2, 1, 3. Ελπίζω να καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Λοιπόν, οπότε και 5 κιλά φρένο να έχει, για το σπίνικ είναι πάρα πολύ. Είναι αδύνατον να τραβήξεις 5 κιλά έξω από το νερό με το καλάμι, θα το σπάσεις. Πιο πολύ που κάνουμε spinning και άλλες τεχνικές,
maximum 1,5-2 κιλά βλέπουμε στο spinning φρένο. Και δοκιμάστε το, πάρτε το καλάμι και βάλτε ένα φορτίο 1,5 κιλό και σηκώστε το. Και δείτε περίπου πότε λύνουν τα φρένα εδώ πέρα. Θα δείτε ότι κάπου εκεί είναι στο maximum. Μπορεί και μισό κιλό να τα δουλέψουμε τα φρένα. Απλά μπερδευόμαστε γιατί λέει 10, 15, 20 κιλά φρένο και νομίζουμε ότι αυτό θα μας βγάλει το ψάρι έξω. Εξαρτάται από το καλάμι. Για 20 κιλά φρένο χρειάζεται καλάμι που να είναι πάρα πολύ χοντρό για άλλη τεχνική. Και θα γίνουν τρία πράγματα. Ή θα σπάσει το καλάμι ή θα σπάσει ο κόμπος παράμαλου νήματος ή θα χαλάσουμε το μηχανισμό. Ένα από τα τρία θα γίνει, να μας σφίξουν τόσο πολύ. Οπότε ελπίζω να βοηθάει, να βοήθησα με αυτές τις πληροφορίες. Οι μηχανισμοί του spinning θα χρειαστούν 3-5 κιλά βαριά θεωρητικά να έχουν φρένα. Δεν χρειαζόμαστε παραπάνω. Αυτά τα λίγα για τους μηχανισμούς που χρειαζόμαστε για το spinning. Κυριότερο είναι να έχουν γραμμικά φρένα παρά να έχουν πολλά φρένα. Γραμμικά φρένα τι σημαίνει? Όταν θα το έχω λυμμένο εδώ πέρα τώρα και αρχίσω να τραβάω, σημαίνει ότι να λύνουν τα φρένα με ένα ρυθμό στάνταρ, να μην μπλοκάρουν πουθενά εδώ πέρα. Αυτό σημαίνει να είναι γραμμικά. Αν έχει πολλά φρένα αλλά δεν είναι γραμμικά και μπλοκάρουν στο τύμπανο, σημαίνει ότι σε ένα απότομο τράγμα μπορεί να μπλοκάρουν και να κοπούν, να κοπεί το νήμα ή κάτι οτιδήποτε. Αυτά. Και τελείωσαμε τους μηχανισμούς. Θέλω να πω και 2-3 πραγματάκια για κάποιες σιλικόνες, έτσι να βοηθήσω λίγο κάποιους φίλους να μην πετάνε τα λεφτά τους έτσι άδικα όταν ψαρεύουν λούτσους, κατά κύριο λόγο. Για λαβράκια δεν πειράζει, αλλά για λούτσους που έχουν τα δόντια θα έχετε παρατηρήσει όλοι ότι με τη σιλικόνη με μονό εγκύστρι, μολυβοκεφαλή και μονό εγκύστρι, πάντα γίνεται το εξής. Την ώρα του strike μπορεί να χτυπήσει πιο πίσω από την ουρά ο λούτσος, να την κόψει και να την βγάλουμε μισή χωρίς να έχουμε πιάσει το ψάρι. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί το αγκίστρι είναι ένα, δεν είναι σαλαγκιά, μπορεί να χτυπήσει πιο πριν να φάει και τελείωσε η υπόθεση. Αλλάζουμε σώμα, στην μολυβοκεφαλή, ρίχνουμε μέσα, μπορεί να ξανασυμβεί το ίδιο και σαν ένα ψάρμα μπορεί να έχουμε χάσει 3-4 σώματα από σιλικόνες και να μην πιάσουμε τα ψάρια που θέλουμε, σύν ότι αυτές οι σιλικόνες είναι έξοδα. Δεν είναι και φθηνές. Λοιπόν, εγώ έχω πατεντάρει κάτι άλλες σιλικόνες που δίνουν ψάρια, αλλά θα τις συνιστούσα να τις δουλέψετε σε λιμάνια που έχουν και βάθος στα λιμάνια και όχι σε παραλίες. Διότι έχουν σαλαγκές. Λοιπόν, πολύ απλή σιλικόνη και δεν έχει πρόβλημα ούτε από χτυπήματα ψαριών ούτε από τίποτα. Τα γνωστά μας χελάκια, εδώ πέρα. Αυτό είναι χελάκι της Red Gill. Είναι πολύ καλά και σκληρά. Και αυτά βγαίνουν με μόνο αγκίστρι. Που ένα αγκίστρι περνά από κάτω. Για να τα πετάξουμε με μπούλντο. Πολύ καλά, έτσι όπως είναι απλά, είναι να πάνε να ψαρέψει κάποιες λαβράκια. Και εγώ τις έκοψα, τις πατεντάρισα. Και σε τι έκανα, έκοψα λίγο το κεφάλι τους. Εδώ πέρα. Θα σας δείξω άλλο βίντεο πως θα τις φτιάξω. Τώρα δεν έχω και πολύ χρόνο. Τις έκανα την πατέντα και μισό λεπτά έχεις δείξει τώρα εδώ πέρα. Έχουν εμπλεχτεί λίγο. Τις έβαλα με λίγο κεφαλή χωρίς εκεί στρεβα πάνω και τις πρόσθεσα δύο σαλαγκές. Τις σκουριασμένες γιατί είναι παλιά τώρα αυτή, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτή εδώ η σιλικόνη μπορεί να ψαρέψει από επιφάνεια μέχρι κάτω βυθό χωρίς να υπάρχει ούτε μια στοχεία ψαριού. Άμα θα τη χτυπήσει, θα τη πιάσει κατευθείαν. Πώς είναι οπλισμένη, είναι με δύο σαλαγκές και εσωτερικά έχω βάλει το σύρμα. Ένα σύρμα, αυτό που είναι για τα παράμαλα, τα χοντρά. Αποτέλεσμα να μην πηγαίνει πουθενά. Και να τη δαγκώσει εδώ, θα πιαστεί κάπου. Και εδώ, να τη δαγκώσει, θα πιαστεί κάπου. Και για τον λόγο του αληθές, εδώ πέρα αυτή, αν τη δείτε, είναι κομμένη από εδώ διαλούτσου. Αλλά το σώμα δεν διαλύθηκε. Έχει μείνει εδώ όπως είναι, γιατί μέσα έχει εσωτερικό σύρμα. Αυτές οι δαγκονιές είναι μετά από 5-10 ψάρια που πιάστηκαν εδώ πέρα. Και είναι και πλεισμένοι. Σε αυτές μπορείτε να παίξετε με διάφορα μεγέθη. Μπορεί να είναι μικρές, από 13 εκατοστά,
μπορεί να είναι και μεγάλες μέχρι 20 εκατοστά. Και διάφορα βάρη συμβουλευτικές. Και το καλύτερο όλων, δουλεύονται πάρα πολύ απλά. Την πετάμε μέσα, την κατεβάζουμε στο βάσο που θέλουμε, προσέχουμε να μην πιάσει πάτο, γιατί αν έχει πέτρες, το πρόβλημα είναι ότι θα σκαλώσουμε. Αν και δεν θα χρειάζεται να πιάσουμε πάτο, γιατί τα ψάρια πολλές φορές δεν είναι κάτω στον πάτο, είναι πιο ψηλά. Και ξεκινάμε σταθερή ανάκτηση, αργή, μέτρια, μπορούμε και γρήγορη. Μπορούμε να σηκώσουμε τη σιλικόνη ψηλά από το βυθό, δηλαδή από τα 10 μέτρα να την κατεβάσουμε, να την ανεβάσουμε στα 3, να ανοίξουμε το pick-up, να πέσει σιγά σιγά ελεγχόμενα μέσα, να κάνει αυτή την κίνηση, δηλαδή έτσι να κατέβει και να την ξαναμαζέψουμε προς τα πάνω. Μπορούμε να κάνουμε 3-4 διαφορετικές πλεύσεις και δουλεύουν πάρα πολύ καλά, διότι η ουρά τους είναι ελεύθερη πίσω και παίζει ξέα-αριστερά συνεχόμενα. Δεν σταματάει καθόλου. Αυτές οι σιλικόνες μου έχουν δώσει πάρα πολλούς λούτσους μέσα στη λιμάνια. Όταν τα ψάρια είναι πολύ πονηρά και δεν τρώνε σε πολλά τεχνητά. Γιατί το κλασικό πρόβλημα του λιμανιού ποιο είναι? Βλέπουμε τους λούτσους και δεν τρώνε. Λογικό είναι που δεν τρώνε, γιατί ο κάθε ένας που θέλει να κάνει spinning και είναι στην αρχή ή δεν έχει πολύ χρόνο και θέλει να πάει κάπου κοντά από το σπίτι του, θα πάει σε ένα λιμάνι, θα πετάξει τα τεχνητά του για να κάνει δοκιμές. Τα ψάρια δεν είναι χαζά και αυτά ξέρουν ότι δέχονται συνεχόμενη επίθεση καθημερινά από ίδια αντικείμενα. Τα αντικείμενα, τα ψαράκια τα έρχομαι μέσα. Οπότε δεν πολύ χτυπάνε τα τεχνητά μας. Καμιά φορά χτυπάνε, καμιά φορά δεν χτυπάνε καθόλου. Τα παρουσιάζουμε ένα καινούριο δόλωμα. Καινούριο. Και αυτό το ψαρεύουμε συνέχεια σε ένα λιμάνι, τα ίδια πράγματα θα γίνουν. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να το πάρουν χαμπάρι αυτό, επειδή μοιάζει πιο φυσικό. Κινείται και η ουρά του και θα το χτυπήσουμε. Μολυβοκεφαλή από 14 γραμμάρια μπορούμε να δουλέψουμε, 13-14 με ψηλά το καλάμι για να πηγαίνει στον αφρό, ως και 40 γραμμάρια μπορούμε να βάλουμε για να κατεβάσουμε, να κατέβει πολύ κάτω και να ψαρεύει πάτο, δηλαδή να μαζεύουμε πάτο. Δοκιμάστε τις. Δεν είναι δύσκολο να φτιαχτούν, να περάσουν πιο σαλαγκές που να θέσουν έτσι και θα δείτε, θα γλιτώσετε πάρα πολλά σώματα σε σιλικόνες και θα έχετε και απόδοση. Μεγαλύτερη ίσως από κάποιες άλλες επώνυμες φίρμες με σιλικόνες. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να βοήθησα με μερικές πληροφορίες και τα λέμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Γεια σας.